τα 20 προμήθεια, μιλάμε δηλαδή για την ενηλικίωση των προμηθείων, για την ελληνική, για την ενηλικίωση των γιορτών της ελληνικής κοσμοθέασης, στον τόπο που γέννησε την ομορφιά, το μύθο και τον πολιτισμό. Στις πλαγιές του Ιερού Όρους του Ολύμπου, στη θέση Αγιάννη, για μας το άλσος του Προμηθέως, όπου επέλεξαν για κατοικία τους οι Έλληνες θεοί. Είναι μια εμπειρία που δεν περιγράφεται, πιστεύω, ούτε με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει κάποιος να πάρει μέρος σε όλα αυτά και να μπορέσει να νιώσει, να έχει ελληνική ψυχή πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει να νιώσει και όλα αυτά τα πράγματα και να πάρει μέρος, να το βιώσει. Είναι μια εμπειρία ξέχαστη. Όταν έβλεπα τα θεατρικά, είχα κατάνοιξη και ήθελα να κλάψω, γιατί ήταν μαγικό αυτό που έβλεπα. Με μετέφερε σε μια άλλη εποχή. Έβλεπα τις αξίες, έβλεπα μπροστά μου έναν πολιτισμό τόσο μεγάλο που μας ενώνει, που μας φέρνει κοντά αυτό, και ναι. Μας οθεί στο να παίρνουμε μέρος στα προμήθεια και γενικά, σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Εάν εμείς ως Έλληνες ασπαστούμε τον χώρο γνώσης των Ελλήνων, που είναι η φιλοσοφία, και τον χώρο συμπεριφοράς που είναι το ήθος, τότε μόνον, πιστεύω, θα αποκτήσουμε εθνική και ατομική περηφάνεια. Δηλαδή, θα το ξαναεπαναλάβω, ότι η επανειλήνηση είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του γένους. Μένουμε στον χώρο του πολιτισμού και στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογός μας τα τελευταία 2 χρόνια κάνει μια προσπάθεια να εξωτερικεύσει τη δουλειά την οποία παράγουν οι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα κάνει και την κοινωνία κοινωνούς των θεμάτων των οποίων μας απασχολούν και το έργο το οποίο παράγεται. Μέσω της οποίας προσπαθούμε να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς τόπους και τα μνημεία της Βορείου Ελλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά, μια δουλειά η οποία δεν μπαίνει σε προκαθορισμένα καλούπια. Πολλοί επισκεφτόμαστε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, θαυμάζουμε αυτούς τους χώρους, αλλά ταυτόχρονα κανένας από εμάς ή ελάχιστοι τουλάχιστον μπαίνουμε σε μια λογική πώς, σε τι κατάσταση βρεθήκαν αυτοί οι χώροι, πώς αναδειχθήκαν και πώς τους βλέπουμε σήμερα.